Ετοιμάζεται η τροπολογία για την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων. Η κυβέρνηση πέρασε το σκόπελο των συντάξεων και στο Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου αναμένεται η τυπική επικύρωση του ελληνικού προϋπολογισμού του 2019, ο οποίος αναμένεται να κατετεθεί στη Βουλή στις 21 Νοεμβρίου, χωρίς ψηφισμένες περικοπές των συντάξεων και με θετικά μέτρα ύψους 920 εκατομμύριων ευρώ. Η απόφαση των Ευρωπαίων Εταίρων ανακούφισε τους 1 εκατομμύριο συνταξιούχους. Με βάση το νόμο 4472 θα μειωνόταν η προσωπική διαφορά τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες καταβάλλονταν κατά τη 12η Μαΐου 2016. Μείωση αυτή θα αφορούσε και τις καταβαλλόμενες κατά την παραπάνω ημερομηνία συντάξεις χειρίας. Βέβαια, πήρε κουπούν, αυτό δεν ανακοίνωσαν. Αυτό δεν ανακοίνωσαν. Θετικό μέτρο, το περιμένατε. Δεν είναι θετικό το μέτρο αυτό. Περιμένατε ότι θα υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Πες, περιμένουμε. Εντάξει, ευχάριστο. Άμα είναι έτσι, μια χαρά είμαστε. Αφού έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, οπωσδήποτε πρέπει να δοθεί στη σύνταξη. Αυτό ζητάμε και αυτό θέλουμε. Αλλά αν δεν τα πάρουμε στα χέρια μας, δεν πιστεύουμε τίποτα. Περιμένατε αυτή την εξέλιξη εσείς σήμερα, ότι θα υπάρξει ανακοίνωση ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις άλλο? Περίμενα μια τέτοια κουβέντα καλή. Για να δω. Περιμένετε. Είδαμε. Μπορεί να κάνω κάτι, δεν πειράζει. Καλά είναι να πούμε, ναι. Αυτά. Άλλες περικοπές δεν αντέχετε προφανώς, έτσι. Αν είναι δυνατόν. Μας κόψανε πολλά λεφτά, ρε παιδιά. Πολλά λεφτά και κόπηκαν, ξέρεις, και τα δώρα και τα αυτά εδώ, τα οποία, ας πούμε, εντάξει. Πάνε με την Ευρώπη, ναι, αλλά το μεροκάμα της Ευρώπης με το δικό μας το μεροκάμα το είναι μηδαμινό, έτσι. Δηλαδή, να λέμε ότι κάτι κάνουμε, σύμφωνα όμως με την εφορία, με το φόρο και με αυτά εδώ που πληρώνουμε εμείς, έχουμε ένα από τα πιο ακριβά κράτη, τα οποία σήμερα η σύνταξη του συνταξιούχου είναι μηδαμινή. Μπορεί και ο Ευρωπαίος να παίρνει σύνταξη μηδαμινή, ας πούμε, αλλά αυτοί έχουν μεροκάματα, έχουν δουλειές, έχουν τα πάντα. Τώρα βλέπεις, λείπουν. Τα παιδιά μας τι θα γίνουν? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας προχωρούν στην κατάρτιση τροπολογίας με την οποία θα καταργείται το προνομοθετημένο μέτρο που προβλέπει τη μείωση της προσωπικής διαφοράς σε 1 εκατομμύριο παλιούς συνταξιούχους. Τι λένε, αλλά εμείς δεν πιστεύουμε ακόμα. Δεν πιστεύετε? Όχι. Μια πιστή. Θα τα κόψουν. Και όπως τα Ευρωπαϊστή είπαν, ό,τι υπογράψατε λέει, θα εφαρμοστούν. Λέει. Τώρα πώς ανάποδα το λένε? Τι να σας πω. Υπάρχει αισιοδοξία όμως? Εγώ περιμένω πάντως. Τι περιμένετε? Να μας δώσουν κάτι. Δεν θα κοπούν, τι να κάνουμε. Ευχάριστο το λέω αυτό. Ευχάριστο, τι. Η σύνταξή μου, εγώ αισθανόμουν αδικημένος. Έπαιρνα λίγα και περιμένω να με δώσουν κάτι. Τώρα τι θα κάνουν? Δεν περίμενα να με κόψουν. Κομμένα είναι από το καιρό που με την έβγαλαν. Να μην σε πω, για πεθαμένο με έβγαλαν σύνταξη. Το ξέρεις αυτό? Άγια, στο ΙΚΑ, με λένε, πεθαμένος λέει εσύ. Πώς είμαι πεθαμένος, βρε, αφού ζω? Πώς επιτοπλίσουν, εγώ έχω και άλλα εισοδήματα και τόσο πολύ δεν με συναχωράει αυτό το πράγμα. Αλλά για αυτούς όμως είναι κακό αυτό το πράγμα. Πρέπει να δοθούν αυτά τα πράγματα.